να αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν το χθες και να βάλουμε μπροστά μια θετική φιλοδοξία. Να στείλουμε την παράταξή μας όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Όχι για να ικανοποιήσουμε το χθες και να δικαιωθούμε για τις πολιτικές εκλογές που κάναμε σε εξαιρετικά δύσκολες περιόδους. Σε εξαιρετικά δύσκολες περιόδους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα όλων είναι ένα. Μέσα στην απόλυτη κρίση του 2010, με όλο τον κόσμο να είναι απέναντι στις πλατείες και απ' έξω να χτυπάνε η Τρόικα να γυρνάει το μεγάλο Μαξίμου, η κυβέρνηση του Πασόκ, τότε ο πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε την προστασία της πρώτης αρχικής. Και σήμερα, 12 χρόνια μετά, ο κύριος Αϊκούρας υποτίθεται ότι τους αποκαλέπεται με τις τράπεζες για να κάνει κάτι το οποίο προστατεύει την πρώτη κατοικία και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε την πόρτα στους πληστηριασμούς με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είμαστε λοιπόν εδώ για να δικαιωθούμε για το χθες. Αλλά είμαστε εδώ γιατί προσωπικά και όχι μόνο εγώ, χιλιάδες σύντροφοι τους οποίους έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια στην κατοικία της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι βαθιά μέσα μας καίει αυτή η ελπίδα την οποία έχουν χιλιάδες συμπολίτες μας. Ότι το Πασόκ της νέας εποχής μπορεί να τους ξαναδώσει τη δημοκρατία και την ευημερία την οποία έζησαν και οι παλιότερες γενιές. Ότι το Πασόκ της νέας εποχής είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό για να αλλάξει ξανά τους σχετισμούς. Και το Πασόκ της νέας εποχής είναι εδώ για να καταδεχθήσει με όλους μας ίσως προς ίσο, χωρίς κανένα απόλυτος θέμα και με μοναδική φιλοδοξία να κάνουμε αυτό το οποίο ενδεχομένως είναι και μια σημειολογία. Ξέρετε, χθες και προχθές, σε όποιον έλεγα θα είναι συμπηρία, μου λέγανε πού θα πας αυτόν τον καιρό. Θα βρέχει, θα χιονίζει, θα έχει ομίχλη. Τελικά ο ίδιος βγήκε στην Πιερία και ψέματα βγήκε σε εκλογές. Καλή επιτυχία σε όλους.